don't really know what makes me happy. It made me happy that I saw you guys. Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Greek. Βρισκόμαστε στην Καλλιθέα, στο κέντρο της Αθήνας και θα ρωτήσουμε τους φίλους μας τριγύρω τι τους κάνει χαρούμενους στην καθημερινότητά τους. Πάμε να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Τι σε κάνει χαρούμενο? Το καιρός. Όταν είναι ζέστη, έχει ήλιος, εγώ μου αρέσει αυτό πάρα πολύ και θάλασσα. Mm-hmm. Θάλασσα, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σε κάνει χαρούμενο? Πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Θες να πει τη Ειρήνη? Ναι, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Πολλά πράγματα με κάνουν χαρούμενο. Μπορώ να πω και εγώ έτσι απλά παραδείγματα, σαν οικογένεια, η φιλοσοφία που ασχολούμαι. Δημήτρη, τι σε κάνει χαρούμενο? Δύσκολη ερώτηση, δεν την έχω σκεφτεί πολύ καλά. Με κάνουν χαρούμενο τα ζώα. Να είμαι κοντά σε επαφή με γάτες, σκύλους, άγρια ζώα, πουλιά στη φύση, όχι περιστέρια. Δεν ξέρω, κάτι μέσα μου ηρεμεί και χαίρομαι. Σπουδάζεις? Στη φιλοσοφία δεν σπουδάζω ακόμα. Με το καλό το Σεπτέμβρη θα είμαι στη φιλοσοφική. Η φιλοσοφία εννοώ με κάνει χαρούμενο επειδή είναι με αυτό που ασχολούμαι στον ελεύθερο μου χρόνο και θα το κάνω και τη σπουδή μου. Η θάλασσα μου κάνει πολύ χαρούμενο. Η μουσική μου κάνει χαρούμενο. Να είμαι μόνος μου και με τα παιδιά που αγαπώ και να νιώθω καλά και ήρεμα. Αυτό μου κάνει χαρούμενο. Πηγαίνεις συχνά στη θάλασσα? Ναι, στο καλοκαίρι όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη πάω εκεί, βάνιο, λίγο βάνιο. Πες μας κάτι τελευταία που διάβασε και σε κάνει χαρούμενο στη φιλοσοφία. Δεν είναι μια χαρούμενη πρόταση απαραίτητα που με κάνει χαρούμενο. Είναι το να διαβάζω αυτά που έγραψαν οι προγόνοι μας και μόνο αυτό με κάνει χαρούμενο. Γιατί έχτισαν το δυτικό πολιτισμό. Οπότε μόνο αυτό με ικανοποιεί. Μας είπες από τα Κανάρια νησιά, σωστά? Ναι. Ακούς μουσική από εκεί που σε κάνει χαρούμενο ή global? Όχι, δεν. Μουσική γενικά μου κάνει χαρούμενο, όχι κάτι πιο specific. Ναι. Χορεύεις? Χορεύω, αλλά δεν το κάνω καλά. Δεν πειράζει. Το προσπαθώ όμως. Σημασία αυτό έχει. Λοιπόν, εμένα με κάνει χαρούμενη, μια που το έχουμε έτσι πιο πρόσφατα και πιο έντονα στη ζωή μας. Έτσι λέω, η ύπαρξη του Σταύρου. Αλλά συγκεκριμένα και... Ο Σταύρος είναι ο γιος μας. Ναι, γιος δεν ξέρουν. Έχεις δίκιο. Μια που ανέφερε ο Δημήτρης στα περιστέρια πριν. Όταν πηγαίνουμε βόλτα και ταΐζουμε τα περιστέρια... Και γίνεται χαμός και έρχονται όλα τα περιστέρια στο κεφάλι μας και ο Σταύρος τρέχει ανάμεσα στα περιστέρια και είναι πολύ ωραίο σαν εικόνα αυτό, έτσι. Γελάω πάρα πολύ με αυτό, με κάνει πολύ χαρούμενη. Χαρούμενο. Αυτή τη στιγμή η δουλειά μου. Με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με το marketing αυτή τη στιγμή. Με το marketing. Σπουδάζεις οικονομικά ή δουλεύεις? Δουλεύω τώρα. Σπουδάζω κάτι τέτοιο, όχι ακόμα. Δεν το σκέφτομαι. Με χαρούμενη στιγμή. Έχω πολύ μεγάλη οικογένεια. Είμαστε εξαδέλφια, ζούμε όλοι μαζί. Uh-huh. Οπότε είναι 4 αδέλφες, η μητέρα μου και 3 αδέλφες. Και ζούμε όλοι στην ίδια πολυκατοικία. Οπότε περνούμε τέλεια. Δεν χρειάζομαι και πολλούς φίλους. Δεν έχω και πολλούς φίλους λόγω αυτού. Okay. Η υγεία, η ομορφιά της ζωής και αυτούς που έχεις γύρω σου. Και τι ακριβώς κάνεις εκεί και σε κάνει χαρούμενο? Η επικοινωνία με τον κόσμο. Uh-huh. Δηλαδή, πόρτα-πόρτα μιλάμε. Okay. Τους δίνουμε τα πακέτα μας και όλα αυτά. Ωραία. Και συνεργαζόμαστε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό που είσαι χαρούμενος με τη δουλειά σου. Είναι σπάνιο, ε? Για την ομορφιά της ζωής, πείτε μας λίγο παραπάνω. Εσείς πού τη βρίσκετε την ομορφιά? Πρώτα στον άνθρωπο. Ωραία. Συμφωνώ. Η φύση που μας παρέχει όλα αυτά τα ωραία, mm-hmm. καλά και κακά. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να είσαι ευχάριστος πώς το αντιλαμβάνει ο καθένας. Mm-hmm. Είναι ωραία να τα περνάμε με ωραίο τρόπο. Γλυκά, να το πούμε. Mm-hmm. Γλυκά και ωραία. Μ' αρέσουν και με κάνουν χαρούμενο τα Luna Park. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε Luna Park με παρέα, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Μόνος μου δεν λέει. Ειδικά τα μεγάλα τρενάκια. Εμένα όμως δεν με θες για παρέα στο Luna Park. Πες το γιατί. Γιατί σε ξενέρωτη. 1-0. Ναι, παιδιά, εγώ στο Luna Park μόνο ψαρεύω παπάκια. Ούτε καν σαν συγκρουόμενα δεν θέλει να μπαίνει. Να έχω ηρεμία στο τέλος της ημέρας με τις πράξεις που κάνω και με τα δεδομένα που έχω στη ζωή μου. Okay. Να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Τα καταφέρνεις? Προσπαθώ. Δεν είμαι τέλειος, σίγουρα. Απλά προσπαθώ να κάνω πράγματα που με χαρακτηρίζουν και κρατάνε το χαρακτήρα μου αυτό που είμαι. Οι βόλτες, πάρα πολύ, παρέα μου. Και συνήθως όταν είμαι μόνος μου,
και ηρεμώ και λέω και καταφέρνω και ρίχνω παλμούς πια μετά από μια μέρα έντονη. Πόσο συχνά το καταφέρνεις αυτό? Πλέον σπάνια. Okay. Πλέον σπάνια, γιατί η κοινωνία μας δεν είναι και καλύτερη. Εγώ σπουδάζω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που απέκτησα φίλους εύκολα. Νιώθω πολύ τυχερή. Και νιώθω πολύ τυχερή λόγω της οικογένειάς μου που ουσιαστικά είμαστε φίλοι. Πες μου, για να πούμε για χαρούμενα πράγματα, όχι για τα δύσκολα, για βόλτες. Πώς αρέσει να πηγαίνεις με τους φίλους σου? Επειδή εγώ δεν είμαι από εδώ πρώτα απ' όλα. Από πού είσαι? Εγώ είμαι από τη Μήλο. Από τη Μήλο είσαι, εγώ από την Κίμολο. Okay. Α. Εντάξει. Έχουμε μια αντιπαράθεση Κίμολη με τους Μήλους. Το ξέρω. Αλλά το ξέρω. Μου λείπουν και οι φίλοι μου πίσω στην Κύπρο και μου λείπει και το αγόρι μου. Okay. Αλλά κατά τα άλλα είμαι χαρούμενη, νιώθω πολύ τυχερή. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ με τις βόλτες. Και μ' αρέσει να είμαστε και με φίλους, αλλά και οι δυο μας. Μια ωραία βόλτα για σένα. Μια ωραία βόλτα για μένα είναι... Τι περιέχει? Θάλασσα. Με κάνει πολύ χαρούμενη θάλασσα. Περπάτημα, πολύ. Δεν μου αρέσει το αυτοκίνητο. Θέλω να περπατάω στις βόλτες. Κουβέντες μοιρασμένες και να καταλήγουν σε ένα μέρος με ωραίο φαγητό. Γουστάρω τη βόλτα μου να την κάνω με τη μηχανή ή με την κοπέλα μου ή με κανένα φιλαράκι μου και όπου μας βάλει ο δρόμος και ό,τι πλαγία κάνουμε. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό που δεν μας το ανέφερε, αν την υγεία, τη θεωρούν δεδομένη αλλά δεν είναι. Η υγεία, παιδιά, είναι πρώτο αγαθό και το τελευταίο. Το πρώτο αγαθό. Ας μην το ξεχνάμε. Απλώς το ξεχνάμε πολλές φορές, γι' αυτό και μας τρελαίνει. Φεύγουμε λίγο από τα νερά μας, να το πούμε. Πρέπει λίγο να μας τσιγκλάνε κάπου-κάπου. Το τσίγκλημα του ανθρώπου είναι καλό. Κάπου-κάπου να μας σπρώχνουν κάπως. Η θάλασσα σου αρέσει, μια που σε αποτιμήλω? Ναι. Okay. Ναι. Σου λείπει, φαντάζομαι. Τρελά. Okay. Οπότε βόλτα και στη θάλασσα. Ναι. Είτε με στυπουλικό, είτε με σκάβος, είτε με ψαροντούφεκο. Είναι έντονη. Ωραία, τέλεια. Αφού σε αποτιμήλω, λογικό. Γρήγορη σκέψη, τρία πράγματα μονολεκτικά που σε κάνουν χαρούμενο. Να μαθαίνω γλώσσες, τα μεγάλα πάρτι και να μαγειρεύω. Να ταξιδεύω. Τις τελευταίες μέρες να ακούω μιλίες της Φραν Λέμποβιτς. Αν δεν την ξέρετε και έχετε Netflix, δείτε το Pretend It's a City. Είναι καταπληκτικό. Είμαι πολύ χαρούμενη με την ύπαρξη αυτής της γυναίκας. Την είδαμε και live. Και ο Μαλούφ. Εγώ έχω δύο κόρες, μία γυναίκα, τρία εγγόνια. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ομορφιά. Τι άλλο? Χαρούμενο μας κάνει που είμαστε ζωντανοί κάθε μέρα που ξημερώνει. Ωραία. Και μας δίνει ο Θεός την υγεία μας. Λέμε δόξα τω Θεώ, κάνουμε το σταυρό μας και περπατάμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως φέρονται όλα τα προβλήματα. Η ακρίβεια, η ανεργία. Να φανταστείτε ότι οι ανθρώπους, όπως η γυναικούλα που πήρε λίγο κρεατάκι από εκεί και κοντέψαν να τη βάλουνε φυλακή. Κάτι τέτοια πρέπει να σκέπτονται αυτοί που διοικούν αυτόν τον χώρο. Δυστυχώς δεν τα σκέφτονται, συμφωνώ. Φέραν αυτήν την άγια χώρα στην καταστροφή και στο χείλος του γκρεμού και ακόμα σηκώνουν το δάχτυλό τους. Δεν φταίνε αυτοί. Φταίει ο ελληνικός λαός που πάει και ψηφίζει με παροπίδες. Και όταν βλέπεις χαρούμενος ανθρώπους δίπλα σου, έτσι. Αυτό είναι το πιο όμορφο. Ας φύγουμε λίγο από το σκητροπό, έτσι, το στραβούλικο, να το πούμε. Ναι, γιατί και αυτή η εποχή είναι πολύ σκηθροπή. Πάρα πολύ είναι δύσκολη, παιδιά. Πάντα ήταν δύσκολα. Πάντα ήταν και θα είναι δύσκολα. Ας τα βλέπουμε με άλλο μάτι. Αισιοδοξία, να είμαστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Και η αλήθεια είναι πως τα πράγματα ζορίζουν όλο και περισσότερο τριγύρω. Γι' αυτό και εμείς είχαμε αυτή την ανάγκη να βγούμε να ρωτήσουμε τους ανθρώπους τι τους κάνει χαρούμενους και να αναρωτηθούμε στη συνέχεια τι κάνει χαρούμενους και εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, στο YouTube για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα μας επεισόδια, like στο Facebook και στο Instagram και φυσικά να ευχαριστήσω ένα λεπτάκι τους φίλους μας στο Patreon, εδώ πέρα, για την σούπερ πολύτιμη βοήθειά τους. Μπορείτε να γίνετε κι εσείς μέλος, συγγνώμη, και να μας βοηθάτε και εμάς με αυτόν τον τρόπο. Θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο επεισόδιο, μέχρι να τότε να είστε όλοι καλά και να βρίσκετε τη χαρά σε μικρά και μεγάλα πράγματα στη ζωή σας. Καλή συνέχεια!